Για την θέση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Εσβολέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την μην εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ. Είναι ειδικά επίκαιρο σήμερα, όταν από 29 Ιανουαρίου μέχρι 6 Φεβρουαρίου είχαμε παραβίαση της εκχειρίας με παγετό στην πόλη. Η πόλη της Αυντίευκα έμεινε χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, χωρίς νερό και μόνο οι αποφασιστικές δράσεις της ομάδας μας έσωσαν μία πόλη με 25.000 κατοίκους. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω τους συντονισμούς μας και ενημέρωσα για αυτή την κατάσταση στην περιοχή του Ντομπάς τον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδος και για την άτυπη. Ο κύριος Πρωθυπουργός με ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της άτυπης συνόδου κορυφής στη Μάλτα. Όταν με ρωτούν γιατί θα ήθελα περισσότερα από όλα να δω από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απλή η απάντηση μου. Είναι η ένωση, η ενότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αλληλεγγύη απέναντι στην Ουκρανία. Επίσης, στο θέμα μας βρέθηκαν τα θέματα της κύρωσης από την Ελληνική Βουλή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς περιμένουμε και άλλες δράσεις από την Ολλανδία όσον αφορά την Συμφωνία Σύνδεσης. Επίσης, μιλήσαμε για την ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τιμώ ιδιαίτερα την υποστήριξη του Έλληνα Πρωθυπουργού όσον αφορά την κατάργηση του καθεστώτος της Βίζα προς τους Ουκρανούς πολίτες και θέλουμε να καταβάλουμε κοινές προσπάθειες μαζί με την Ελλάδα για να καταφέρουμε την σωστή τουριστική ροή από την Ουκρανία προς την Ελλάδα. Για τους Έλληνες τουρίστες νομίζω ότι θα προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γνωρίσουν το Κίεβο, την Οδυσσό, η οποία είναι ιστορικά συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Είχαμε κανονίσει με τον κύριο Πρωθυπουργό για τις αδερφοποιημένες σχέσεις με τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Οδυσσού. Συζητήσαμε τα ενεργειακά θέματα, την δυνατή αύξηση του εργοστασίου στην Αλεξανδρούπολη που εξεργάζεται το αέριο. Επίσης, θέλουμε να αναπτύξουμε την συνεργασία μας στην κατασκευή των οδικών δικτύων στην Ουκρανία, να προσελκύσουμε τις ελληνικές επενδύσεις και τους Έλληνες κατασκευαστές για να αυξήσουμε την ποιότητα του οδικού δικτύου της Ουκρανίας. Επίσης, θέλουμε να ανοίξουμε έδρες ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας εκτός της Μαριούπολης και σε άλλα πανεπιστήμια της Ουκρανίας, να επισπεύσουμε τις εργασίες της μεικτής διπουργικής επιτροπής, η οποία άρχισε τη λειτουργία της από 2011, αλλά δεν προχωράει με χωρούς ρυθμούς. Κανονίσαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό για τις τακτικές συνεδριάσεις της Διπουργικής Επιτροπής. Συζητήσαμε τις πολιτικά πεδία, να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια του ΝΑΤΟ για την θεραπεία και αποκατάσταση των Ουκρανών στρατιωτών τραυματισμένων. Όπως είδατε, είχαμε πολλά θέματα της συνεργασίας μας. Είμαστε ευχαριστημένοι ότι οι Έλληνες εταίροι μας επιτέλους επισκεφτήκαν την Ουκρανία. Εκπληρώσατε την
υπόσχεσή σας. Βεβαίως είχαμε μείον 22 σήμερα στο Κίεβο, αλλά το κλίμα μας ήταν εγκάρδιο και θερμό. Είδαμε τις ομορφιές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και δίνω το λόγο στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο Ποροσέγκο για την υποδοχή και την φιλοξενία του σε μια συνάντηση νομίζω πολύ ουσιαστική, σε μια επίσκεψη πολύ ουσιαστική. Είχα δώσει υπόσχεση εδώ και πολύ καιρό στον Πίτερ ότι θα έρθω στο Κίεβο, στην Ουκρανία. Ωστόσο, ίσως είναι προτιμότερο που έρχομαι σήμερα, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων και υπό το πρίσμα των εξελίξεων σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν και το κρύο είναι ασυνήθιστο για μας, εν τούτης η ατμόσφαιρα είναι πολύ ουσιαστική και πολύ ζεστή. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη διμερή μας συνεργασία, για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και για τις προσπάθειες διευθέτησης της κρίσης που πρόσφατα δυστυχώς αναζωπυρώθηκε στα ανατολικά της Ουκρανίας, αλλά και για τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις. Όπως επεσήμανα και χθες, ο ελληνικός λαός διατηρεί στενούς, ιστορικούς, πολιτισμικούς, πνευματικούς και οικονομικούς δεσμούς με την ευρύτερη παρευξήνια γειτονιά. Από την αρχαιότητα θα έλεγα, αλλά κυρίως τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά βεβαίως και αργότερα μέσω των ελληνικών παρικιών στην περιοχή. Ο πρόεδρος Ποροσέγκο γεννήθηκε στην Οδυσσό. Η Οδυσσός είναι μια πόλη στην οποία μεγαλούργησε η ελληνική επιχειρηματικότητα. Εκεί ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση. Σήμερα πολυάριθμη κοινότητα Ουκρανών πολιτών ελληνικής καταγωγής διαβιεί στην περιοχή της Μαριούπολης, στην Αζοφική θάλασσα, και πιστεύω ότι αυτή η σημαντική κοινότητα αποτελεί μια πολύ ουσιαστική γέφυρα για τις σχέσεις μας, όπως το ίδιο αποτελεί και η κοινότητα των Ουκρανών πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα. Στη βάση αυτών των σημαντικών πολιτιστικών και ανθρώπινων δεσμών, εξετάσαμε σήμερα τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεών μας, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, με έμφαση, όπως υπόθηκε, στους τομείς των κατασκευών, των έργων υποδομής, της ενέργειας και του τουρισμού. Χθες έγινε ένα σημαντικό επιχειρηματικό φόρουμ, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αποφασίσαμε το συντομότερο δυνατόν να πραγματοποιήσουμε το 6ο μεικτό Διυπουργικό Συμβούλιο Ελλάδας-Ουκρανίας. Συνομιλήσαμε για την μορφωτική συνεργασία. Έχει μεγάλη σημασία για μας να ενισχύσουμε τους πολιτιστικούς και πνευματικούς μας δεσμούς. Υπάρχουν σημαντικές έδρες ελληνικών σπουδών στα ουκρανικά πανεπιστήμια και πρέπει αυτές οι έδρες να αναδειχθούν και να διατηρηθούν. Βεβαίως, συζητήσαμε και πιο δύσκολα και μη ευχάριστα θέματα. Συζητήσαμε για την κρίση στην Ανατολική Ουκρανία. Για μας είναι σαφές και ως ευρωπαϊκή χώρα η Ελλάδα, αλλά και ως ενεργό μέλος του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, του Οργανισμού Συνεργασίας Εύξουνου Πόντου, αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών, είναι σαφές ότι οι εξελίξεις στην παρευξήνια γειτονιά μας επηρεάζουν. Επηρεάζουν το περιβάλλον ασφάλειας, τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γειτονιά της, τις διεθνείς οικονομικές μας σχέσεις,
και τον ενεργειακό χάρτη στην περιοχή. Και ασφαλώς ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας μας επηρεάζουν διότι αφορούν και την πολυάριθμη ελληνική κοινότητα στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό με τον πρόεδρο Ποροσένκο συζητήσαμε για την κρίση και την προσπάθεια εξέβρεσης σταθερής και βιώσιμης λύσης μέσα από το διπλωματικό δρόμο. Επανέλαβα ότι η Ελλάδα σέβεται την κυριαρχία και εδαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας και σταθερός γνώμονας της Ελλάδας ήταν, είναι και παραμένει η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τις συνέπειες της πρόσφατης κλιμάκωσης της κρίσης στους κατοίκους, στις συνέπειες για τους κατοίκους των πληγέντων περιοχών και τόνισα τη σημασία που αποδίδουμε στην αντιμετώπιση της εξαιρετικά δύσκολης ανθρωπιστικής διάστασης της κρίσης. Άλλωστε, στο πλαίσιο αυτό συνομιλήσαμε για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων που έχει λάβει η Ελλάδα τόσο σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και σε επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Συζητήσαμε παράλληλα για την ασφάλεια των μελών της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας και σε λίγες μέρες θα πραγματοποιήσει ειδικό ταξίδι στη Μαριούπολη ο αρμόδιος υφυπουργός εξωτερικών, ο κ. Κουίκ. Συμφωνήσαμε για την ανάγκη τήρησης της εκεχηρίας και κυρίως την εφαρμογή της Συμφωνίας του Μίνσκ. Μια σταθερή θέση της ελληνικής διπλωματίας. Επανέλαβα την πάγια στήριξη της Ελλάδας στις διπλωματικές προσπάθειες του σχήματος της Νορμανδίας, της τριμερούς ομάδας επαφής και βέβαια της εξαιρετικά σημαντικής ειδικής αποστολής επιτήρησης του ΟΑΣΕ, στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει με 23 παρατηρητές. Και βέβαια συνομιλήσαμε εκτενώς με τον Πρόεδρο και για τη νέα μεταβατική περίοδο που διανύουμε σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, μια περίοδος που αναδεικνύει δυνατότητες για την ενίσχυση των διπλωματικών πρωτοβουλειών προς την κατεύθυνση της ειρήνης. Και τόνισα στον Πρόεδρο ότι η Ελλάδα, ως μια χώρα που έχει σταθερές αρχές και αξίες, ως μια χώρα που πρεσβεύει πάντοτε την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου αλλά και την ειρήνη και τη συνεργασία, μπορεί να παίξει έναν επικοδομητικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό βεβαίως επανέλαβα τη στήριξή μας στην προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία αλλά και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης. Μετέφερα στον Πρόεδρο Ποροσένκο το μήνυμα από την πλευρά της Κομισιόν, την χάνει να είναι Έλληνας ο Επίτροπος που δουλεύει για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τους Ουκρανούς πολίτες, το μήνυμα ότι έχει υπάρξει πρόοδος στο θέμα αυτό. Και βεβαίως στο πνεύμα αυτό ανταλλάξαμε απόψεις γενικά για τις εξελίξεις στην περιοχή αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο που και αυτή αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις. Ενημέρωσα τέλος τον Πρόεδρο Ποροσένκο, του οποίου η χώρα αυτή την περίοδο ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, αυτόν τον μήνα ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την πορεία των συνομιλιών για την εξέβρεση δίκης και βιώσιμης λύσης στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της ιδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω για την υποδοχή και να πω πράγματι ότι γιορτάζουμε με τον καλύτερο τρόπο 25 χρόνια διπλωματικής συνεργασίας και να εκφράσω την αισιοδοξία μου η επίσκεψή μου εδώ να σηματοδοτήσει μια ουσιαστική ενίσχυση των διμερών σχέσεων αλλά και τη δυνατότητα
να υπάρξει μια θετική εξέλιξη για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία για ερωταπαντήσεις. Ο λόγος πρώτα ανήκει στην ελληνική τηλεόραση. Νίκος Μελέτς από την ΕΛ. Ήθελα να ρωτήσω πώς επηρεάζει η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία και στην περιοχή του Ευσύνου Πόντου την Ελλάδα και πώς μπορεί η Ελλάδα να συμβάλλει στη σταθεροποίηση αυτής της περιοχής που αποτελεί και ζωτικό χώρο για την Ελλάδα. Όπως επεσήμανα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, η Ελλάδα διατηρεί ιστορικούς δεσμούς με την ευρύτερη παρεξήνια γειτονιά μας. Ιστορικούς, πολιτιστικούς, πνευματικούς. Είναι γεγονός ότι η κρίση στην Ουκρανία έχει επηρεάσει συνολικά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Για την Ελλάδα έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι όπως εξήγησα πιο πριν, στην περιοχή των συγκρούσεων διαβιεί μια πολυάριθμη ελληνική κοινότητα. Συνεπώς, είναι προφανές ότι η κρίση στην Ουκρανία επηρεάζει το περιβάλλον ασφάλειας, επηρεάζει, αν θέλετε, τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γειτονιά της, τις διεθνείς οικονομικές μας σχέσεις. Θα έλεγα ότι επηρεάζει και τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Έχοντας αυτά τα δεδομένα στο μυαλό μας, πιστεύουμε ότι πρέπει να κινήσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να υπάρξει ένας σαφής οδικός χάρτης υπέρβασης της κρίσης. Είπα επίσης στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ότι ίσως είναι πιο χρήσιμο που έρχομαι στην Ουκρανία, παρά το ότι συζητάγαμε αυτό το ταξίδι αρκετό καιρό, σήμερα που έχουμε μια νέα πραγματικότητα να διαμορφώνεται. Δεν έχουμε όλα τα ψηφία αυτού του puzzle, δεν γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα αυτής της νέας πραγματικότητας, όμως τολμώ να πω πως ο συνομιλητής μου είναι ένας ρεαλιστής και διορατικός ηγέτης, αντιλαμβάνεται τα νέα δεδομένα και σε αυτά τα νέα δεδομένα πιστεύω ότι θα πράξει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί το συμφέρον της χώρας του. Από την πλευρά μας, η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, μια χώρα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αντικειμενικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή, θέλει να παίξει έναν επικοδομητικό ρόλο στην κατεύθυνση της εξομάλυσης της κρίσης, πάντοτε υπηρετώντας αρχές, την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, την προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. The next question, η επόμενη ερώτηση από τον Ουκρανικό τύπο. First question, I'm gonna be to Greece Prime Minister. Ερώτημα. Πιτάνια το Premier Minister. Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αν βλέπετε τελευταίες εξελίξεις στην Αυδίευκα, αν πρέπει να δυναμώσουμε τις κυρώσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας για να σταματήσουμε τον εισβολέα, και η ερώτηση προς τον πρόεδρο Ποροσένκο, αν ξέρουμε τις ημερομηνίες επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αν έχει οριστεί το θέμα της συνάντησης με τον πρόεδρο Τραμπ. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά το γεγονός ότι είχε ιδιαίτερο οικονομικό συμφέρον να υπάρξει άμεσα μία διευθέτηση της κρίσης και να αρθούν οι κυρώσεις και συνεπώς τα αντίμετρα που επηρέασαν εξαιρετικά οδυνηρά την ελληνική οικονομία, εντούτοις
δεν διασπάσαμε την ευρωπαϊκή ενότητα σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Έχουμε όμως μια εμπειρία, διεθνή εμπειρία από τις κυρώσεις. Από τη μια λοιπόν κατανοούμε την ανάγκη μιας αποφασιστικής στάσης, από την άλλη πιστεύουμε ότι αυτή η αποφασιστική στάση πρέπει να συνοδεύεται και με κίνητρα προς την άλλη πλευρά προκειμένου να κάνει βήματα και ταυτόχρονα από την διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας και διαλόγου, διπλωματίας δηλαδή, για την εξέβρεση λύσης και διεξόδου. Αυτή νομίζω ότι είναι η θέση και η στάση μας. Και βεβαίως, μιας και μιλώντας για τη διεθνή εμπειρία, να πω ότι σε άλλες περιπτώσεις όπου επιλέχθηκε μονάχα η αποφασιστική στάση χωρίς τα κίνητρα και τη διατήρηση ανοιχτών διαλόγων επικοινωνίας, δεν είχαμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Και αναφέρομαι σε περιπτώσεις όπως το Ιράκ ή άλλες περιπτώσεις στη Μέση Ανατολή. Από αυτή την έννοια, θέλω για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι βασικός άξονας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Η θέση μας υπέρ της εδαφικής ακαιρεότητας της Ουκρανίας είναι σαφής. Αλλά η Ελλάδα ήταν, είναι και παραμένει ένας πρεσβευτής αρχών και αξιών σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Άρα λοιπόν οι αρχές μας είναι η εφαρμογή και η προάσπιση του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας και η διαρκής προσπάθεια για την εξέβρεση λύσεων μέσα από την διπλωματική οδό. Υπ' αυτή την έννοια πιστεύω ότι μπορεί να είναι ίσως περισσότερο χρήσιμη η θέση και η στάση της Ελλάδας από ότι άλλων χωρών, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος να πω ότι εμείς δεν είμαστε μια χώρα που απλά παρακολουθούμε από απόσταση τις εξελίξεις στην Ουκρανία με την άνεση της γεωγραφικής απόστασης, διότι όπως επεσήμανα πριν έχουμε μια πολυάριθμη ελληνική κοινότητα που διαβεί στις περιοχές όπου παρατηρούνται συγκρούσεις και βεβαίως είμαστε και η μοναδική χώρα που διατηρεί προξενείο στη Μαριούπολη. Άρα το ενδιαφέρον μας είναι έντονο και εξ αυτού του λόγου έχουμε μια ενεργητική πολιτική προώθησης της ασφάλειας, της συνεργασίας και των απαραίτητων ενεργειών για να έχουμε μια διέξοδο στην Ουκρανική κρίση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όσον αφορά την επίσκεψη τη δικιά μου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τις συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ, γνωρίζετε ότι πρόσφατα είχε γίνει μια οικοδομητική τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ μου και του Πρόεδρου Τραμπ. Είχαμε συζητήσει μεγάλο φάσμα θεμάτων της συνεργασίας μας, συμπεριλαμβανομένης και της ρωσικής επιθετικότητας και της κατοχής της Κρυμαίας και των πράξεών μας κοινών όσον αφορά αυτό. Ελπίζουμε να γίνει στο άμεσο μέλλον η επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχαμε κανονίσει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Παύλο Κλίμκιν, θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον και όπου θα γίνουν απαραίτητες συνομιλίες όσον αφορά την επίσκεψή μου στην Αμερική. Όσον αφορά τις δηλώσεις του πρέσβη της Γερμανίας και του γεγονός του δυσάρεστου που έγινε δίπλα στην πρεσβεία, η γνώμη μου είναι η εξής. Οι εκλογές στις κατεχόμενες περιοχές με την παρουσία των δυνάμεων κατοχής δεν μπορεί να γίνει απολύτως. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την κατοχή της Ανατολικής Ουκρανίας από το ρωσικό στρατό με την
καταστάσεις σε άλλες χώρες. Μπορούμε να βάλουμε τα... Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε κάνει εκλογές στην Κρυμαία, στην Ουκρανική Κρυμαία και στην Σεβαστούπολη, όπου ήταν ρωσική στρατιωτική βάση και δεν γίνεται να γίνουν οι ουκρανικές εκλογές στις κατεχόμενες περιοχές με τα όπλα ξένου στρατού. Το δημοψήφισμα στην Κρυμαία δεν ήταν νόμιμο με την παρουσία των χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών, οπότε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις εκλογές στις κατεχόμενες περιοχές. Πρέπει να ρυθμίσουμε την κατάσταση που έχει γίνει με την ρωσική επιθετικότητα και δεν μπορούμε να δεχθούμε την συμπεριφορά ενός βουλευτή. Είναι ιδιωτική του άποψη, την έχουμε καταδικάσει και εμείς και το κόμμα του και δεν αντικατοπτρίζει την θέση όλου του κόμματος του. Είχαμε συνδεθεί με το Κίεβο, παρακολουθήσαμε τις Κινέζες.